Και τέλος θα ήθελα να μην προχωρήσετε άλλο στους διούχμους. Θα βρείτε τον πηλιά σας, Αγίοι Συνοδικοί. Εμείς δεν υποχωρούμε. Γι' αυτό λάβετε τα μέτρα σας. Σας παρακαλώ ευλαβώς να λάβετε τα μέτρα σας και να αφήσετε ελευθέρως και τους λαϊκούς και τους κληρικούς που αγωνιούν αυτή τη στιγμή να μην εφαρμοστεί το ηλεκτρονικό φακέλωμα, το οποίο είναι σκλάβωμα του ελληνικού λαού, όπως είπε ο διάσημος καθηγητής Ευρωπαίος, ο αδερφός του κυρίου Σιμίτη, του Πρωθυπουργού. Κωνσταντίνε, μη ψηφίζεις το σκλάβωμα του ελληνικού λαού. Το 20 ο κύριος Σιμίτης, ο αδερφός του, δεν το 20. Προχώρησε στη σκλαβιά. Και τώρα αυτή τη στιγμή, να μου επιτραπεί η έκφραση, είναι προδότης και της Ορθοδοξίας, αλλά και της Ελλάδος, ο κύριος Πρωθυπουργός, που θέλει να μας σκλαβώσει με όλα τα μέσα τα οποία έχει στη διάθεσή του ο διάβολος με τη συνθήκη του Σέγγεν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ξέρω αν προλάβεις άλλη Κυριακή να μου δώσεις αντίδωρο στην εκκλησία σου. Τούτη θα μου το δώσεις βέβαια. Αλλά με τα όσα είπες, δεν ξέρω, ας πούμε. Μπήκες και εσύ, έτσι. Ελπίζω ότι θα κατανοήσουν το θέμα και δεν θα τολμήσουν να θέσουν τον πατέρα Δημήτριο Κλούτσο σε αργία. Ναι, γιατί ξέρουν ότι θα θεθεί και σε αργία ένα ολόκληρο εκκλησιαστικό πλήρωμα, ας πούμε. Διότι σε τιμά. Δεν τους απειλώ, αλλά πολύ ανησυχώ, αν τολμήσουν. Φίλοι, φίλες, εγώ απευθυνόμενος προς τον λαό του Θεού, όπως έλεγε και λέει βέβαια αυτός ο άνθρωπος, ο Μητροπολίτης που φυλάει Θερμοπύλες απάνω στη Φλόρινα, που εκεί αρχίζει και τελειώνει η Ελλάδα, ο Αυγουστίνος ο Καντιώτης, θα μεταχειριστώ μια φράση του Γεωργίου Ανδρέου που έλεγε «Τρομοκρατήσατε τους τρομοκράτες». Γιατί εδώ έχουμε τρομοκρατία στην Εκκλησία, έχουμε δεσποτοκρατία, κάθε δεσπότης μπορεί να κάνει οτιδήποτε θέλει, μπορεί να διαχειρίζεται ό,τι θέλει, μπορεί να ανοίγει τα παγκάρια, να παίρνει από τα παγκάρια, να. Και τώρα στην Ιερά Σύνοδο δεν έβγαλαν άχνα δεν έβγαλαν για τόσα όσα έχουν καταγγελθεί κατά καιρούς, για δεσποτάδες, για το ένα, για το άλλο. Συγχωρείτε πάρα πολύ που σας διακόπτω. Ναι. Με τον Μητροπολίτη Λαρίσης, που τόσα σκάνδαλα οικονομικά ιδίως. Ναι. Λοιπόν, παρουσίαστε. Αυτό θα έλεγα, αυτό θα έλεγα, ευχαριστώ, πατέρα και Δημήτρη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν μιλάνε για τα Τέμπη και για τις κλοπές που έγιναν. Όσο πήγε ο θεολόγος τώρα με τα 200-300 εκατομμύρια, ξαφνικά τα εκατομμύρια τα οποία μαζέψε, τόχινε, φαίνεται εκεί ο ποινιός, γύρανε 5-6 εκατομμύρια, τους βάλαν τις κάμερες. Ο προηγούμενος δεσπότης πριν από τον θεολόγο είχε μία, εσύ μου έδωσε το δικαίωμα με αυτά που είπες να τα πω και εγώ και αν με κατηγορούνε, ο Δημήτρη μου, έτσι είναι, είχε μία αδελφάρα εκεί πάλι βάλει Αρχιμανδρίτη, ο οποίος ένας κουντελάκης ανθρωπάκος, έχει κάνει στην Αργυρούπολη 5-6 πολυκατοικίες. 5-6 πολυκατοικίες. Γιατί μετά την Τίνο είναι το μεγαλύτερο προσκύνημα. Το προσκύνημα των τεμπών της Αγίας Παρασκευής. Τρομοκρατήσατε λοιπόν τους τρομοκράτες που δεν ανέχονται κανέναν, που δεν δέχονται κανέναν, αλλά εγώ είχα πει στον πατέρα Καλύβα ότι τον περιμένει βέβαια αυτός ο Σταυρός, ένας Σταυρός ο οποίος βεβαίως όταν θέλεις να τα βάλει με τον Νικοπόλεως, όταν θέλεις να τα βάλει με τον Δανιήλ Αεράκιο που έγινε μια εκπομπή, που έκανε μια εκπομπή προχθές ενάντια στην μια κασέτα του Αεράκη, την οποία εμπορεύεται ο Αεράκης, εμπορεύεται ένα κηρυγμά του, εμπορεύεται. Και έγιναν κάποιες αποκαλύψεις. Τα βάλαν βέβαια και με το σταθμό, διότι από εδώ ο σταθμός κατάει στα χέρια του κάποιες κασέτες, τις οποίες ομιλούν περί υποκλοπών. Αλλά όταν μιλάς περί υποκλοπών, γιατί να μιλήσεις για υποκλοπές? Άστον τον Μιχαλόπουλο να τις βγάλει εκεί πέρα ο σταθμός, εγώ και ο Ρίζος και ο Στρίγιο, τις βγάλουμε στον αέρα, αφού είναι ψεύτικες, να πάμε και για πλαστογραφίες, να πάμε. Τι είπα να πει, απαγορεύω, είναι υποκλοπές, αλλά απαγορεύω να τα βγάλω. Και βγαίνουν και μας κάνουν ασφαλιστικά μέτρα, αλλά από τις 5 Φεβρουαρίου, στις 5 Φεβρουαρίου θα τους περιμένουμε στα δικαστήρια. Θα έρθουν. Να μην στείλουν δικηγόρους, να έρθουν οι ίδιοι αν θέλουν. Για να δουν τι θα γίνει στα δικαστήρια με τον λαό του Θεού. Λοιπόν, αυτός ο λαός του Θεού, ο περίφημος λαός του Θεού, όπως το λέει ο Καντιώτης, είχε βρει ένα απάνγιο στον καθαρό λόγο
του Καλύβα, του Παπακλούτσου, του Μάξιμου, του Μοναχού, τον οποίο προσπάθησαν και αυτό να τσαλακώσουν. Δεν είναι αγιορείτης, δεν είναι εκείνο, δεν είναι το άλλο, δεν είναι καλόγερος. Και όταν ξαφνικά τα γράφαν όλα αυτά, και βέβαια ο Μάξιμος, επειδή είναι και νέος και σκληρό ο Καρύδη, τους πάει στα δικαστήρια τώρα, και όταν τους έφερε τα χαρτιά από ιερές επιστασίες, από μονές, από ησυχαστήρια, από το Αγιώρος, και τους τα έστειλε, άχνα, άχνα, κανείς τους δεν μιλάει. Αλλά θέλω να δώσω σε έναν, όπως είπα, μπροστάρι στη δημοσιογραφία, μπροστάρι στους αγώνες, δημοσιογράφο, τον κύριο Χρήστο Φρίγκη, τον διευθυντή της Ελεύθερης Ώρας της Κυριακής και επί χρόνια διευθυντή της Ελεύθερης Ώρας, αλλά κάποια γεγονότα τον ανάγκασαν να λείψει ένα μεγάλο διάστημα στο εξωτερικό και είχε φύγει από κοντά μας, τον κύριο Χρήστο Φρίγκη. Κύριε Φρίγκη, δημιουργείται ένα θέμα δημοσιογραφικά. Δημιουργήθηκε. Ή μάλλον θυμίζει μια ασθένεια, ένα απόστημα, το οποίο επιμένει να ανοίξει. Δεν προσπαθεί να αφομοιωθεί μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας μας. Αυτό που σήμερα παρατηρείται είναι η προσπάθεια ορισμένων ηγετικών μορφών της Εκκλησίας μας να περιορίσει στοιχειώδη δικαιώματα τα οποία, όπως είπε και ο κύριος Βασιλάκης, πρώτος ο χριστιανισμός, αφού συναδελφώθηκε με τον ελληνισμό, τα διακήρυξε και τα καλλιέργησε μέχρι σήμερα. Άρα γιατί είναι προτιμότερο η φωνή και μάλιστα ενός Λεβίτη ή η σιωπή ή η οργή ενός δεσπότη? Εγώ νομίζω ότι η φωνή του Λεβίτη είναι το ισχυρότερο όπλο το οποίο χρειάζεται ο Έλληνας για να διατηρεί τις επάλξεις του. Η φωνή του Λεβίτη είναι το βάλσαμο στην ψυχή του Έλληνος πολίτη για να μπορέσει να διατηρήσει το αίσθημα της ελευθερίας του, να μπορέσει να διεκδικήσει δικαιώματα κοινωνικής δικαιοσύνης και για να μπορέσει ταυτόχρονα να εμπνεύσει κάποια ελπίδα για την αύριο, αφού ο κάθε σήμερα στις τελευταίες δεκαετηρίες είναι δυστυχώς γρυφώδες και πλήρες προβλημάτων. Τι έχει κάνει ο αρχιμανδρίτης Καλύβας? Υψώνει μια άποψη εναντίον της συνθήκης Σέγγεν. Ποιος από αυτούς τους κυνηγούς της φωνής του αρχιμανδρίτου είναι η θέση να είπει, εάν οι συστήσαντες, οι εμπνεύσαντες και οργανώσαντες τη συνθήκη του Σέγγεν έχουν τα ίδια πνευματικά εφόδια τα οποία έχει η ελληνική ορθοδοξία? Ποιος δύναται να μας πληροφορήσει ότι αυτοί οι οποίοι την εφαρμόζουν εντάχει, ομιλούμε περί των Ευρωπαίων του Λουξεμβούργου, έχουν τα ίδια κοινά συμφέροντα με τους Έλληνες? Ποιος δύναται να είπε ότι το δικαίωμα του απλοϊκού και τιμίου πολίτη πρέπει να είναι αναφέρετα προστατευμένο από την πολιτεία και προπαντός από την Εκκλησία? Από την Εκκλησία η οποία εις το παρελθόν έχει δώσει μάχες αλυσμόνητες από την ιστορία και από τις παραδόσεις της ελληνικής φυλής. Ποιο είναι το λάθος το οποίο δια μιας και άνευ ουδεμιάς εξηγήσεως η Ιερά Σύνοδος το φημώνει με μια γρυφώδη το όντι ανακοίνωση? Αλλά εσκέφτησαν ότι μια τέτοια φήμωση το μόνο που κάνει είναι να δημιουργεί πασπερμίαν άλλων κηρύκων, άλλων ρασοφόρων και μαζί με αυτούς Ελλήνων πολιτών οι οποίοι θέλουν να ζουν ελεύθεροι, οι οποίοι θέλουν να προσεύχονται ελεύθεροι και οι οποίοι θέλουν ελεύθερα να λένε τη γνώμη τους και στην Εκκλησία. Διότι η Εκκλησία αυτή καθεαυτή δεν είναι μόνο οι εκκλησιαστικοί γείτορες, ούτε όλοι οι κληρικοί, είναι και το πλήρωμα. Πώς λοιπόν προσβάλλουν δια μιας
όχι μόνο εκλεκτούς πνευματικούς ανθρώπους της Εκκλησίας και αφετέρου, αυτό το λαϊκό πλήρωμα, το οποίο εις ορισμένας ρητορικάς εξάρσεις το ενθυμούνται, αλλά εις την πράξη το ξεχνούν και το περιφρονούν. Νομίζω ότι το φαινόμενο μιας τέτοιας αυτερεσίας δεν είναι μονάχα φαινόμενον εντός, εκτός ή επί τα αυτά των κανόνων των εκκλησιαστικών ή και του ελληνικού συντάγματος. Είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και πολύ χειρότερο. Καθάπτεται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών, καθάπτεται των παραδόσεων οι οποίες συστήθησαν από το Σταυρό και από τη Φουστανέλα σε αυτόν τον τόπο. Και δεν βοηθάει εις τίποτε. Δεν μπορεί ποτέ να κτιστεί οικοδόμημα με τέτοιες αποφάσεις, οι οποίες δεν αισθάνονται την ανάγκη και να αιτιολογηθούν. Αυτά δεν γκρεμίζουν μονάχα εκκλησίες, γκρεμίζουν και παρθενώνες. Ίσως εμείς τους δώσουμε την ευκαιρία να καταλάβουν ότι ο αγώνας απαιτεί θυσίες, έστω και αν η θυσία οδηγεί στη σταύρωση, αλλά και στην εξηλαίωση. Τελείωσε, κύριε Θεγγελή. Τελειώσα, τελείωσε, όπως. Αυτή ήταν η άποψη, βέβαια, η οποία είχε, μπορώ να πω, έναν ιστορικό και ωραίο χαρακτήρα, όταν ειδικά έγινε αυτή η τάθηση του ελληνισμού και του ξεαϊσμού με εκκλησία και παρθενώνα. Βέβαια, λένε οι πράξεις των Αποστόλων και αυτό το αφιερώνω στους δεσποτάδες που υπέγραψαν εκεί στην Ιερά Σύνοδο την απόφαση. Αυτοί, δεν ξέρω πώς την υπέγραψαν, πάντως ο Αρχιεπίσκοπος δεν νομίζω την υπέγραψε. Όσο βέβαια για το ποιος την υπέγραψε, την υπέγραψε, έχει την ευθύνη αυτός ο επίσκοπος, ο Δαβλίας, ο οποίος είναι γνωστός τη σπάση για τα όσα έχω αποκαλύψει από την ελεύθερη ώρα και από τους νέους ανθρώπους και ο οποίος δεν έχει βγάλει άχνα μέχρι σήμερα. Λένε οι πράξεις των Αποστόλων, αγαγόντες δε αυτούς έστησαν εν το συνεδρίο και επιρώτησαν αυτούς ο αρχιερεύς λέγον, ου παραγγελία παραγγείλαμεν ημίν μη διδάσκην επί το ονόματι τούτο. Πήγαν τους Αποστόλους στο δικαστήριο εκεί, μπροστά στον αρχιερέα, και του είπανε ότι γιατί διδάσκεται στο όνομα αυτού. Και εδούπε πληρώκατε την Ιερουσαλήμ της διδαχής ημών και γιομίσατε τα Ιεροσόλυμα από τη διδαχή αυτού. Και βούλεστε επαγαγήν εφημάς το αίμα του ανθρώπου τούτου. Αποκριθείς δε Πέτρος και οι Απόστολοι είπων, πειθαρχήν δι Θεό μάλλον ή ανθρώπης. Λοιπόν, ο Καλύβας, ο Μουλατσιώτης, ο πατέρας Κλούτσος, ο Μεταλλινός και όσοι πέρασαν και θα περάσουν, ο Καλόγερος ο Μάξιμος, που τον σάπισαν στο ξύλο αγωνιζόμενος για τις νέες ταυτότητες, τις οποίες είμαι βέβαιος θα πάρουν το 95% οι δεσποτάδες, διότι δεν ξέρω εάν πολλοί πιστεύουν σε Θεό και αν έχουν φόβο Θεού. Εντάξει, είναι ιστορίες αυτές ελεγχόμενες. Πολλοί δεν λένε, ας πούμε, τα λέμε αυτά, διότι σκανδαλίζουμε. Καθόλου δεν σκανδαλίζουμε. Σκανδαλίζουμε εμείς που τα λέμε και δεν σκανδαλίζονται από τους άλλους που τα κάνουν. Ας ανοίξουν κάπου τον Απόστολο Παύλο προς Κορινθίους για να διαπιστώσουν τι λέει για τους κληρικούς. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα έχει δύο δρόμους. Ο ένας είναι ο δρόμος ο ηθικός και των παραδόσεων, όπως σωστά και σοφά τον έθιξε ο κύριος Φρίγκελης. Και ο άλλος ο δρόμος είναι εκείνος
και ο πατήρης βέβαια Δημήτρης Κλούτσος που μίλησε για τις παραδόσεις και για την ηθική και τη θέση της Εκκλησίας. Είναι ο δρόμος της νομικής επιστήμης. Πόσο είναι ή πόσο δεν είναι σωστή αυτή η απόφαση. Είπε την άποψή του και θα ξαναγυρίσω βέβαια σε λίγο στον κύριο Χάρη Βασιλάκη, τον διακεκριμένο από τον νομικό, που θέλω να πιστεύω ότι το 80% των νομικών και των δικηγόρων που κινούνται σήμερα στα δικαστήρια και γενικά και από τους δικαστάς έχουν περάσει από τα χέρια του, διότι ήταν μέγας δάσκαλος της νομικής επιστήμης. Θα πάω στον κύριο Χρήστο Ρίζο, έγκριτο ποινικολόγο, αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, μπροστάρι σε ποικίλους αγώνες του έθνους και της φυλής και της ορθοδοξίας. Βέβαια τον αφήσαμε τελευταίο, αλλά η ΕΣΚΑ διασούνται πρώτη. Όχι, είμαι ντόπιος εδώ. Α, είσαι ντόπιος. Είμαι ντόπιος. Εντάξει, ντόπιος. Λοιπόν, περιμένει και ο πατήρ Μάξιμος απ' έξω. Θα κάνουμε ένα μετά, μόλις με τελειώσουμε. Διάρυμα, ναι, να μπει και ο πατήρ Μάξιμος μέσα. Ναι. Λοιπόν, το θέμα, εσύ τώρα, Χρήστο μου, το θέμα νομικά πώς είναι. Η συνοδική αυτή απόφαση έχει, του έλαβε η Ιερά Σύνοδος. Θα πρέπει να τη δούμε από πλευράς την πράξη, τη διάταξη αυτή που δίδει, δηλαδή σταματάει τον ιεροκήρυκα Καλύβα. Δεν είναι ο αρχιμανδρίτης Καλύβας. Ο αρχιμανδρίτης Εμμανουήλ Καλύβας έχει τον τίτλο του ιεροκήρυκος, που είναι ένας από τους απαραίτητες προϋποθέσεις, είναι τρεις-τέσσερις, ή ιεροκήρυκας, ή αρχιγραμματεύς, ή αρχικατοικείς στην Ιερά Σύνοδο για να γίνεις δεσπότης. Ο ιεροκήρυκς λοιπόν είναι ένας βαθμός, είναι ένας τίτλος, ο οποίος αποδίδεται... Μπορείστε? Αρχηγός μάντρας. Στο μοναστήρι του. Ναι. Είναι ο ιεροκήρυκς ο οποίος έχει το δικαίωμα, να μιλάει στο λαό και να τον διδάσκει. Όλα τα χρόνια, γιατί είναι πολλά χρόνια ιεροκήρυξο ο πατέρας, ο αρχιμανδρίτης Καλύβας, ήταν καλός. Όλα τα χρόνια τρέχανε όλοι να τον ακούσουν. Η Εκκλησία της Ελλάδος του είχε και ώρα. Χάλασε τώρα στις 15 μέρες αυτές. Εκεί τον έδιωξε ο Χατζηφώτης. Έτσι λοιπόν. Εκεί από εκεί τον έδιωξε μέρες ο τώρα όλα μαζί. Και υπερηφανεύεται ο Χατζηφώτης. Γιατί, τα έβαλε με κάποιους εκεί που τους τα πρώτα φέροντας. Αλλά και η απόφαση εδώ της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου δεν είναι μέσα αρμοδιότητές της. Έχω εδώ τον καταστατικό νόμο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και στο άρθρο 9 λέει: «Η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος ως διαρκές διοικητικών όργανων της Εκκλησίας ασκεί τα σκάτωθη αρμοδιότητα». Και δεν έχει μέσα πουθενά να επιβάλλει κάποιες πειθαρχικές ποινές. Τέτοιου είδους. Πουθενά δεν αναφέρεται. Με ρημνά και τα σχολεία, συνεργάζεται με την πολιτεία, παρακολουθεί το δογματικό περιεχόμενο στα σχολεία στοιχειώδους εκπαιδεύσεως και τέτοια. Άρα λοιπόν, αφενός μεν η απόφαση πάσχει νομικός και πάσχει και τυπικός, διότι δεν έχει την δέουσαν υπογραφή όπως έπρεπε να έχει του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, του Σεραφείμ. Αλλά είναι και ένα θέμα. Εγώ πιστεύω ότι είναι όλοι εκτελούν τις αποφάσεις του, της προτροπής του Κίσιγκερ, της αποφάσης της νέας τάξης των πραγμάτων. Πλήξατε, λέει, τους Έλληνες στην Εκκλησία. Πλήξατε τους στη γλώσσα. Πλήξατε τους στον πολιτισμό. Πλήξατε τους παντού όπου μπορείτε, γιατί μας ενοχλούν. Μας ενοχλούν. Στην οικονομία. Μία πράξης, λοιπόν. Και εδώ συμφωνώ απόλυτα με τον πατέρα Δημήτριο Κλούτσο, ο οποίος είπε ότι εν διάθε περιπτώσει προδοσία υπάρχει του έθνους παντού. Προδοσία από πάνω μέχρι κάτω. Και βλέπεις αυτή τη στιγμή προσπαθούν να πλήξουν την Εκκλησία αφαιρώντας αυτούς τους ανθρώπους που γίνονται πιστευτοί στο λαό με αρίστην γλώσσα, με πολύ βαθιά μόρφωση, με την επικοινωνία που έχουν, με την πίστη την οποία μεταδίδουν εις το πλήρωμά τους και στους ακροατάς τους, προσπαθούν να τους αφαιρέσουν και από αυτούς το λόγο. Μην γελιόμαστε, φίλοι και φίλες. Το έχω πει επανειλημμένως. Κάποια στιγμή
θα έρθει και η σειρά μας να μας αφαιρέσουν το λόγο. Το έχω πει, θα αγωνιζόμαστε όσο μπορούμε για την Ελλάδα και για τη θρησκεία. Αν, εκτός εάν, όλοι εσείς και εμείς μαζί ενωμένοι σαν μια γροθιά, ναι, απαγορεύσουμε και αντισταθούμε. Πρέπει λοιπόν να αντισταθούμε στην προδοσία. Και πριν, κύριε Μιχαλόπουλε, σας δώσω το λόγο, λέω να κάνουμε ένα διάλειμμα διαφημιστικών, διότι έχουμε και τις υποχρεώσεις, και να μπει και ο Μάξιμος. Ναι, σε 5 λεπτά. Φίλοι και φίλες, για όσους άνοιξαν τώρα τις τηλεοράσεις, αυτή η εκπομπή είναι έκτακτη. Είμαστε εδώ, ο κύριος Χρήστος Ρίζος, ο κύριος Φρίγγελης, ο Παπαδημήτρης Κλούτσος, ο το πρεσβύτερος, και ο κύριος Χάρης Βασιλάκης. Θα είπα, κύριε Βασιλάκη, τώρα αντίστροφα, να μην έχει κανείς παράπονο, έτσι. Σωστά. Εμάς εδώ στην τηλετόρα μας συνετάραξε το γεγονός όταν μας πήρε ο αρχιμαντρίτης Εμμανουήλ Καλύβας και μας είπε: αδέλφια, συναγωνιστές πάνω στα θέματα της Ορθοδοξίας, του Χριστιανισμού και της Ελλάδος, αυτό και αυτό. Η Ιερά Σύνοδος έστειλε ένα χαρτί στο δεσπότη του και του είπε: Καλύβας τέλος, Καλύβας στην κατάψυξη, Καλύβας δεν θα εμφανιστεί. Και ώσπου να κάνει κιχ, μπαπ, άλλο χαρτί στον Μουλατσιώτη, στο δεσπότη του, στο Φωκίδος: Μουλατσιώτης Νεκτάριος, τέλος. Βέβαια θα ακολουθήσει το τέλος. Το χαρτί αυτό θα πάει εδώ και στον Παδημήτρη, αύριο θα πάει και στο Μεταλλινό, θα πάει σε όλους. Γιατί? Διότι όλοι τους, μα όλοι τους, έκαναν κριτική στο βιβλίο του αδελφού εν Χριστώ για τους δεσποτάδες, Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης κυρίου Μελετίου. Διότι όλοι τους, και αυτοί και άλλοι κληρικοί, έκαναν κριτική στη συνθήκη Σέγγεν στο 666 και στο Χάραγκ. Διότι αυτοί και 26 δεσποτάδες που έχω πάρει εγώ στο τηλέφωνο και μου βγάλανε άλλος παρανοϊκό το Μελέτιο, άλλος ότι ο άνθρωπος έχει κάνει κακό στην εκκλησία και έπρεπε λοιπόν όλοι αυτοί να μπουν στην κατάψυξη. Δεν σηκώνει διάλογο το εκκλησιαστικό κατεστημένο. Σηκώνει διάλογο μόνο όταν θέλει να καλέσει τον κόσμο στην πλατεία Συντάγματος για το παγκάρι. Τότε έρχονται όλοι, και οι αρχιεπίσκοποι και οι υποεπίσκοποι και αρχιμαντριτάδες και το σύμπαν. Δεν θέλουν κριτική. Κριτική είναι κακό πράγμα. Και φτάσαμε βέβαια στο σημείο να ενοχλήσει πάρα πολύ η εκπομπή χθεσινή, νομίζω, προχθεσινή, και του πατρός Μουλατσιώτη, αλλά και του Εμμανουήλ Καλύβα, για τον Αεράκη, Δανιήλ Αεράκη, και για τα έργα του, ο οποίος πλάκωσε στα ψέματα τον Μεταλλινό, τον πατέρα Μεταλλινό, και του είπε: πού σε ξέρω, πού σε είδα, ενώ είχε πάει σπίτι το πρωί. Και υπάρχουν και μάρτες, και του είπε: SOS, Παπαγιώργη, να πάω στην τηλετόρα να ανασκευάσω τα πράγματα. Από την άλλη μεριά, ο ορθόδοξος τύπος, ο οποίος του συγκοντάρει εκεί, μετά είναι ο Ευσταθίου, ο οποίος εδώ εκπροσωπεί τον Μητροπολίτη Αυγουστίνο Κανδιώτη, και ο οποίος και αυτός είπε στον δίπλα μου καθήμενον πατέρα Δημήτριο Κλούτσο ότι τι θα γίνει να τελειώσει αυτή η ιστορία, και εγώ του είπα ότι δεν έχω τίποτα με τον Κανδιώτη, τον οποίο τιμώ και θα τιμώ πάντα. Και όλη αυτή η ιστορία, το μπλέξιμο αυτό, ξέρετε γιατί γίνεται? Σέγγεν. Σέγγεν, Σέγγεν. Αυτό γίνεται. Και τώρα βέβαια θα πάει και αλλού η ιστορία. Θα πάει και στα Μετέωρα. Θα πάει και στον πατέρα Αθανάσιο, που έγραψε αυτό το περίφημο βιβλίο. Θα πάει και εκεί, έχει πάρει τους λογαριάζει. Και δεν λογαριάζουν κανέναν, αυτοί έχουν τραβήξει
έχουν τα κρεμάσει τα πετραχίλια τους, τιμονίες σφιγμένου. Που προχτές στη Μαρία Δουράκη που έφτασαν εκεί 5.000 κόσμος ήταν μέσα και έξω. 14 λεπτά χειροκροτούσαν τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου. Και από όλη την κρατούσα εκκλησία, δύο ήτανε. Ο ένας δεν θέλει να αναφέρω το όνομά του, δικαιωμά του. Και εδώ, Παπακλούτσος εκεί ήτανε. Και μπήκε στο βήμα απάνω και τα είπε όσο τα είπε. Εγώ τώρα τα λέω, Παπακλούτσο, Παπαδημήτρη, τα λέω, αλλά ξέρεις, σε καίω, τα λέω για να σε κάψω αυτά. Θα δεις τι έχουν να γίνει τη Δευτέρα. Απολογίες, αντιπολογίες. Βάλε πετραχίλι θα σου πούνε τώρα και τελειώσαμε εδώ πέρα, εξομολογήσου. Να μου επιτρέψετε λοιπόν, να είπω, οι ΕΜΕ δίωξαν και μας διώξους, είπε ο κύριος. Στο 15ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη, στίχος λοιπόν, 5. Αντί να ασχοληθούν, για να κλείσω, για να μπει και ο πατήρ Μάξιμος που είπα, του έχουν ψήσει το ψάρι στα χείλη λέγοντας ότι είναι και ψευτοκαλόγερος και όταν έφερε τα χαρτιά έκανε όλοι τα παπιά, αντί να ασχοληθούν να πάνε τώρα κάποια αστυνομία παρέα να πάνε να δουν στην πλατεία Κουμουνδούρου μέχρι τα ουρητήρια Ομονίας και μέχρι παρακάτω και μέχρι παραπάνω να δουν τι γίνεται με κάποιους αρχιμαντρίτάδες και αντί να ασχοληθούν με τα όλα τα σκάνδαλα, βρήκαμε λοιπόν τον Καλύβα, τον Μουλατσότη, τον Κλούτσο, αύριο το Μάξιμο και όλους εκείνους που είναι καθαροί και ξάστεροι βάζουμε μπροστά για να τους σκοτώσουμε. Μπράβο λοιπόν. Τελειώνοντας βέβαια αυτή την εκπομπή, θα τους πω ένα πράγμα. Όταν τελειώσω θα ξαναδιαβάσω τα ονόματα της Ιεράς Συνόδου. Και τους υπόσχομαι ότι θα ασχοληθώ από αυτό το κανάλι και από τις εφημερίδες που διευθύνω με έναν προσωπικά. Με έναν έναν. Και με τα καλά και με τα κακά, όμως δεν υπάρχουν κακά, δεν θα γράψω τίποτα, δεν θα πω τίποτα. Θα ασχοληθώ με έναν έναν. Λύσανε λοιπόν όλα τα προβλήματα της Εκκλησίας, τα λύσανε όλοι. Θα έχουν λύσει τα προβλήματα της Εκκλησίας. Και αντί να προχωρήσουν στο μεγάλο όραμα της Ορθοδοξίας και στον δρόμο που στείνεται, το μεγάλο άνοιγμα που γίνεται από τη Μόσχα μέχρι εδώ, περνώντας από όλα τα κράτη σε μια εποχή που τόσο έχει ανάγκη να εκμεταλλευτούμε το έθνος στην Ορθοδοξία, ασχολούνται λοιπόν με όλα αυτά τα οποία ασχολήθηκαν. Και κλείνω, φίλοι και φίλες, το πρώτο μέρος της εκπομπής με ένα ανέκδοτο το οποίο μου έχει πει και Δεσπότης, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά τα πράγματα της Εκκλησίας. Πεθαίνει ένας χριστιανός, ανεβαίνει στον Παράδεισο, τον παίρνει ο Άγιος Πέτρος, ανοίγει το φακελό του, τα κομπιούτερ δεν ξέρω τι έχουν, θα τα βρούμε αυτά κάποια μέρα, του λέει σε καλός χριστιανός θα μείνεις εδώ, πιάσε ένα δέντρο, μια δωρεά δροσά και κάτσε και ξεκουράσου η ψυχή σου. Καθόταν ο χριστιανός. Πέρασαν κάποιες μέρες και ξαφνικά βλέπει εξαπτέρυγα μπροστά, βλέπει αγγέλους απάνω σε άλογα, βλέπει πολυτέλειες, βλέπει τα πάντα να κινούνται, χαλιά να στρώνονται και κάνει έτσι στο βάθος και βλέπει πάνω σε ένα χρυσό θρόνο ένα δεσπότη. Το κακοφάνηκε του χριστιανού. Την άλλη μέρα συναντά τον Άγιο Πέτρο, του λέει, Άγιε Πέτρε, του λέει, και εδώ στον Παράδεισο διακρίσεις, και εδώ στον Παράδεισο διακρίσεις να έχουμε. Γιατί παιδί μου, του λέει, μα εγώ, του λέει, ήρθα εδώ, πέρασα από το ιεροδικείο, με βάρατε στην άκρη, κάθισα, απολαμβάνω βέβαια την πίστη μου, απολαμβάνω τις προσευχές μου, αλλά χτες, του λέει, είδα το δεσπότη να τέτοιες τελετές, με, οπότε ο Άγιος Πέτρος του απαντά, αχ παιδάκι μου, του λέει, γιορτάζαμε, 500 χρόνια είχε να δει ο Παράδεισος δεσπότη. Φίλοι και φίλες, θα επανέλθουμε. Δεύτερο μέρος, φίλοι και φίλες, της εκπομπής, της έκτατης εκπομπής, μετά το θλιβερό γεγονός για την Εκκλησία της Ελλάδος, την Ιερά Σύνοδο, η οποία αποφάσισε για κάποιους κληρικούς και συγκεκριμένα για τον πατέρα Εμμανουήλ Καλύβα, τον αρχιμαντρίτη Εμμανουήλ Καλύβα, τον αρχιμαντρίτη και ηγούμενο Νεκτάριο Μουλατσιώτη, και έπεται συνέχεια στους δύο δίπλα μου ρασοφόρους για να πάρουν και αυτοί το σχετικό μπουλιουρντί για να τελειώσουν από τις εμφανίσεις τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κοντά μας απόψε και ο καλόγερος
ο μοναχός, ο τόσο βληθής, από οργανωμένα συμφέροντα εναντίον του, Μάξιμος, ο πατέρας Μάξιμος, γνωστός από τις εκπομπές εδώ, αυτός δεν χαμπαριάζει τίποτα όπως ο Παπαδημήτρης. Δεν χαμπαριάζει τίποτα. Τον πλάκωσαν κι αυτόν, με δημοσιεύσεις, με λιβέλους, που είναι καλόγερος, δεν υπήρξε καλόγερος, είναι ψευτοκαλόγερος, δεν τον ξέρω στον Άγιο Όρος, τρώει ορτίκια εδώ πέρα, κάνει, διάγνει. Και έρχεται λοιπόν ένα πρωί ο Μάξιμος και κουβαλάει στις αποσκευές του τα χαρτιά όλα. Πάρτε την Ιερά Απιστασία, πάρτε το Άγιο Όρος, πάρτε αυτό το μοναστήρι, πάρτε το άλλο μοναστήρι, πάρτε το άλλο μοναστήρι. Καλόγερος με τα όλα του. Από εκεί και πέρα όμως, παρά τις προκλήσεις, παρά τα εξώδικα σε διάφορα χριστιανικά έντυπα, θα έλεγα τη λέξη τώρα τι χριστιανικά έντυπα είναι αυτά, είναι αυτά τα γνωστά των μυστακοφόρων, των οργανωσιακών, ας πούμε, που πάνε να μεταλάβουν, το είπα και στο σχολείο μου έτσι, με κλειστά τα μάτια και πλησιάζουν, ας πούμε, με τις φούστες οι κυρίες εκεί και με τις κοτσίδες ή τους κότσους απάνω πλεγμένους. Λοιπόν, καλόγερε, λέγε. Καταρχάς να σε ευχαριστήσω. Εσένα μπορούν να σε κόψουνε. Ναι, εσύ είσαι ένα... Λίγο δύσκολο. Λίγο δύσκολο, λίγο δύσκολο, έτσι, για πολλούς και διαφόρους λόγους, κύριε Μιχαλόπουλε. Ναι, λοιπόν. Να σε ευχαριστήσω θερμά για τη μεγάλη τιμή που μου κάνετε σήμερα και να σας δώσω, εκφράζοντας την πλειοψηφία, πιστεύω, του ορθοδόξου πιστού ελληνικού λαού, τις μεγάλες ευχαριστίες για τον τόσο μεγάλο και σημαντικό αγώνα τον οποίο διεξάγεται, πάντοτε βέβαια, αλλά ιδιαίτερα τελευταίως, για την Ορθοδοξία, για τον Χριστιανισμό και για την Ελλάδα μας. Τώρα, όσον αφορά για αυτές τις πρωτάκουστες, θα λέγαμε, τα πρωτάκουσα τηλεγραφήματα, τα οποία έστειλαν στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Νεκτάριο Μουλατσιώτη και στον Πατέρα Εμμανουήλ Καλύβα, και έπεται και συνέχεια, όπως πολύ σωστά είπατε, το μόνο που έχω να πω, πολλά θα μπορούσα να πω, είναι ότι καλύτερα να προσέξουν όλοι αυτοί οι σεβαστοί πατέρες και αρχιερείς, οι οποίοι βρίσκονται εκεί μέσα σε αυτά τα γραφεία της Ιεράς Συνόδου και της Μονής Πετράκη, τον δικό τους βίο, τη δική τους ζωή, τα δικά τους ποιμαντικά καθήκοντα, τις δικές τους υποχρεώσεις, τις οποίες έχουν αφήσει όλες τις υποχρεώσεις έχουν αφήσει, όχι κάτω στα συρτάρια και πουθενά άλλου και εγώ δεν ξέρω πού. Εδώ υπάρχουν τόσα προβλήματα, κύριε Μιχαλόπουλε, σήμερα στην Ελλάδα μας, στον ελληνικό λαό. Υπάρχουν προβλήματα ναρκωτικών, υπάρχουν πολλά προβλήματα των νέων, υπάρχουν προβλήματα της οικογένειας, διαζυγίων, χωρισμών κλπ. Εξευτελισμός όλων των ιερών και οσίων της πίσω της πατρίδος μας. Υπάρχει πρόβλημα ότι καταργούνται τα θρησκευτικά από τα σχολεία, η ελληνική γλώσσα βάλεται, η εικόνα της Βουλής ούτε μπήκε ούτε μπαίνει κλπ. Και απούσα Ιερά Σύνοδος, απώντες όλοι οι ιεράρχες και πολλοί κληρικοί από όλα αυτά τόσα σημαντικά προβλήματα που απασχολούν την πίστη μας, την ορθοδοξία μας και την πατρίδα μας. Πότε περιμένουν να μιλήσουν όλοι αυτοί οι πατέρες και όλοι αυτοί οι σεβαστοί αρχιερείς? Πότε? Όταν δεν θα έχει μείνει τίποτα μα τίποτα όρθιο? Τότε μιλάνε? Ή πότε θυμούνται να μιλήσουν? Όταν θίγονται τα συμφέροντά τους και τα προσωπικά και των ιερών ναών τους και της τσέπης τους και πολλών άλλων συμφερόντων? Πότε μιλάνε? Όταν βλέπουν ότι υπάρχουν κάποιοι αγωνιστές κληρικοί και μοναχοί οι οποίοι δεν πτωούνται, δεν φοβούνται τίποτα παρά μόνο το Θεό. Παρά μόνο το Θεό, δεν φοβούνται τίποτα. Μόνο τότε θυμούνται να μιλήσουν και να γίνουν λαλίστατοι και να υπογράφουν χαρτιά και έντυπα για να φημώσουν αυτή την ελευθερία την οποία μας χάρισε ο ίδιος ο Θεός? Πότε τους είδαμε να μιλάνε για θέματα σοβαρά? Μίλησαν για τη συνθήκη Σέγγιο, κύριε Μιχαλόπουλε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο αγώνα κάναμε όλοι μαζί για να πάρει κάποια θέση η Ιερά Σύνοδος. Πόσες πιέσεις, με σεβασμό βέβαια, υπέστησαν. Και όταν αναγκάστηκαν να βγάλουν μια εγκύκλιο, και αυτή η εγκύκλιος ήξης αφήξης, χλιαρότατη όπως γνωρίζετε και την καταγγείλαμε και από εδώ από το κανάλι σας. Δεύτερο, έβαλαν στην... όρισαν σε μια πενταμελή επιτροπή να αποφανθεί, να ασχοληθεί με το θέμα και να βγάλει κάποια απόφαση. Πέρασαν 5 ολόκληροι μήνες. Όταν όμως είναι να επαστρέψουμε τον πατέρα Νεκτάριο Μουλατσιώτη, τον πατέρα Μανώλη Καλύβα, τον πατέρα Δημήτριο Κλούτσο και οποιοδήποτε άλλο αγωνιστή κληρικό, εκεί μέσα εν μία νυχτή, όχι μία υπογραφή και απόφαση, αλλά το άνω κάτω μπορούν να κάνουν και τα κάτω άνω. Τι κρύβεται, κύριε Μιχαλόπουλε, για να μην σας τρώω πολύ το χρόνο,
Θέλω να πω κάτι που έγινε τώρα πρόσφατα. Ξέρετε πόση αύξηση πήραν οι αρχιερείς? Στο μισθό τους. Για πέστε μας. 150 με 200%. Από 200.000 που ήταν ο μισθός τους, έφτασε γύρω στους 550 με 600.000. Του τέστην γύρω στις 150 με 200% αύξηση. Τη στιγμή που υπάρχει τέτοια κρίση, τέτοια οικονομική κρίση στο λαό, και τη στιγμή που οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι και οι αγρότες πήραν, ξέρετε πόση αύξηση? 2 με 2,5%. Μήπως θες ιερείς πόση αύξηση πήρανε? Νομίζω... Καμία. Πήραμε αύξηση... Πήραμε κάποια αύξηση, αλλά το επίδομα της αποδοτικότητας μας το κόψανε. Δηλαδή, τι αύξηση πήραμε? Άρα έγινε μείωση. Και συγκεκριμένως το δίνουν στους ραβίνους, στους ιουδαίους λειτουργούς, θρησκευτικούς λειτουργούς και στους μουσουλμάνους. Και διαμαρτυρηθήκαμε και είπαμε, λέει, από άλλο ταμείο μας, είπε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Και του είπαμε, είναι ντροπή πια τα όσα έχει προσφέρει. Πόσα παίρνει ένας ιερεύς? Μέσο. Υπάρχουν χρόνια, υπάρχει μόνο. Μέσο, λέω ένας, μέσο. Μέσο όρο 200.000. 150 με 200.000. Μέσο όρο. Έτσι, λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει και άλλη δουλειά. Όχι, άλλο. Δεν μπορεί. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ύποπτο. Τουλάχιστον για μένα και για τους εχέφρονες. Νουνέποντες, κύριε Μιχαλόπουλε. Τώρα η αύξηση με τόση κρίση και προβλήματα οικονομικά που λέει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι υπάρχει στην Ελλάδα μας, πήραν 150 με 200% αύξηση όλοι οι αρχιερείς. Και βλέπουμε, κάνω ένα συνδυασμό, προσέξτε. Βλέπουμε ότι τον τελευταίο μήνα είχαμε μία επίθεση από το κράτος εναντίον όλων των ορθοδόξων εντύπων και περιοδικών. Είχαμε μία αύξηση της τάξης των 500 έως 800% σε όλες τις χριστιανικές εφημερίδες και τα χριστιανικά έντυπα. Λοιπόν, εκεί η Ιερά Σύνοδος άχνα. Δεν μίλησε τίποτα να υποστηρίξει τα παιδιά της, το ποιμνιό της και όλους εκείνους που αγωνίζονται και γράφουν για να πολεμήσουν, να υπερασπιστούν τα ιερά και τα ως επίστος και πατρίδος μας. Βλέπουμε τώρα την Ιερά Σύνοδο, έχουμε λοιπόν ένα το κρατούμενα. Το κράτος τυπάει και φημώνει, το τονίζω αυτό κύριε Μιχαλόπουλε, φημώνει τον εκκλησιαστικό τύπο. Απ' την άλλη πλευρά η Εκκλησία της Ελλάδος χτυπάει και φημώνει τους αγωνιστές, κληρικούς και μοναχούς. Άρα λοιπόν τι κρύβεται πίσω από αυτό το πράγμα? Κράτος και Εκκλησία κάνουν μια ανίερη συμμαχία και προσπαθούν να φημώσουν την ελευθεροτυπία και την φωνή, την ορθόδοξη φωνή και την ελληνική φωνή αγωνιστών, κληρικών και μοναχών. Κατά τη γνώμη τη δική μου. Μάλιστα. Να συνεχίσω να πω κι άλλα? Θα έρθει πάλι η σειρά σας, η εκπομπή συνεχίζεται. Πάω στον κύριο Βασιλάκη. Νομικά, κύριε Βασιλάκη. Λοιπόν, εγώ νομικά θα σταθώ πάλι στο θέμα αυτό της ελευθερίας. Σαν νομικός, όταν διάβασα τις εισηγήσεις του Γαΐου, αυτός ήταν Έλληνας στην καταγωγή, ήκμασε στην Προύσα και γράφεται μάλιστα ότι είχε Αττική διάβια η συγγραφή του. Δηλαδή είναι καθαρή όπως των αττικών συγγραφέων. Θουκυδίδη, Ξενοφώτα κλπ. Γράφει ελευθερία είναι η φυσική ευχέρεια, το πράτην της αβούλεται εντός των ορίων του νόμου πάντα. Επομένως, ξεκινώντας από αυτό, εγώ εξετάζω το εάν και κατά πόσον είχε το δικαίωμα αυτή η Ιερά Σύνοδος να απαγορεύσει σε ένα ιεροκήρυκα που τώρα τάξω ότι ο Πάτερ Καλύβας είναι ιεροκήρυκα. Εγώ τον άκουγα, όπως είπα, πολλές φορές μου φαίνονταν περίεργο πως σε θέματα που είχαν σχέση όχι με την Ορθοδοξία, αλλά θέματα που κάνουν την κοινωνική ζωή του ελληνικού λαού, είχε τόσες σωστές, απλές και σοφές απόψεις. Ναι, γιατί και είχε προτάσεις. Έχει σπουδάσει φιλόλογος και ιστορικός. Βεβαίως. Εκτός της θεολογίας. Φανερό ότι είναι πολύ μορφωμένος άνθρωπος και πολύ σύνθετος. Και πάντα σας διαβεβαιώ, άκουγα τις εκπομπές του. Και μένω εκτός πώς. Τώρα που έμαθα τον ιεροκήρυκα, θα το περιόρισαν σε ένα ιεροκήρυκα. Που το μεγαλύτερο προσόν που θα πρέπει να έχει αυτός ο άνθρωπος να είναι το θάρρος. Να είναι η αποφασιστικότητα. Εκτός από την υποδομή και τη μόρφωση την οποία έπρεπε να διαθέτει οπωσδήποτε απριόρι για να τον βάλουν εκεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Μια ερώτηση. Βεβαίως. Εάν την Κυριακή θα κάνει κάπου κήρυγμα, επιτρέπετε. Ναι. Πάμε και τον τραβήξουμε με την τηλεόραση. Ναι. Δεν είναι μια... Αυτό δεν απαγορεύεται. Δεν απαγορεύεται, κύριε Σιγάδη. Δεν απαγορεύεται για τον σύλλογο. Με εμφανίζεται, από τον νόμο. Λέει.
από, μου έδωσε ένα από τον νόμο πνευματικής ιδιοκτησίας τα αποάμβωνος κηρύγματα και οι αγορεύσεις στη Βουλή δεν αποτελούν παραβίαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Μπορεί να τη διπώσει για τα κυκλοφορήσεις. Μόνο τα αποάμβωνο κηρύγματα. Όχι, εμείς έχουμε και ένα άλλο. Εμείς έχουμε και ένα άλλο ωραίο, ας πούμε, όπλο εδώ πέρα. Ο πατήρ Εμμανουήλ Καλύβας έχει κάνει τουλάχιστον πόσες εκπομπές. Πάρα πολλές. Είναι να επαναλάβετε τις εκπομπές. 100. Δύο χρόνια πάλι. Δύο χρόνια να επαναλαμβάνουμε τις εκπομπές. Θα αρχίσουμε λοιπόν να επαναλαμβάνουμε τις εκπομπές με ένα ωραίο έψιλον εκεί επανάληψης κάθε φορά. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο, όχι. Το ζητούμενο δεν είναι. Το ζητούμενο είναι πώς απαγόρευσαν σε αυτόν τον Λεβίτ τον καταπληκτικό, τον σωστό αγορητή, τον μορφωμένο, με την υποδομή, με όλα τα προσόντα αυτά που δύσκολα συγκεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, πώς τα απαγόρευσαν να συμμετέχει σε εκπομπές που ωφελούν και την Ορθοδοξία και τον ελληνικό λαό και ωφελούν ακόμη και την πολιτεία, γιατί οι υποδείξεις για ορισμένα θέματα, ορισμένων λύσεων, αναμφισβήτητα γίνονται μόνο από σοφούς ανθρώπους και βαθιά κοινωνικούς μορφωμένους ανθρώπους. Αν μου επιτρέπετε, χωρίς να θέλω να υποβιβάσω ναι. το έργο, τη μορφή και το μέγεθος του πατρός Εμμανουήλ Καλύβα, που τον θαυμάζω και τον αγαπώ και τον σέβομαι, νομίζω ότι δεν είναι το στόχαστρο μόνο ο πατήρ Εμμανουήλ Καλύβα. Ούτε τόσο. Το γνωρίζω αυτό. Όχι, ξεκινάμε από εκεί. Ούτε ο πατήρ Νεκτάρη Μουρατζιώτη. Ναι. Πιστεύω ότι είναι εκείνοι, δηλαδή του ενοχλεί που φωνάζουν κάποιοι. Αν μου επιτρέπετε. Θέλω να θυμώσουν τις φωνές. Για να μην ταυτιστώ με τον αρχηγό του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, η οποία είναι εκεί και η μόνη που κάνει αντιπολίτευση, αυτό που λέω πολλές φορές. Εδώ το πρόβλημά μας είναι άλλο. Είναι το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Εγώ προσωπικά, σαν Έλληνας πολίτης και σαν Χάρης Βασιλάκης, ποτέ δεν δέχτηκα τον περιορισμό της ελευθερίας. Μπορεί να γίνω Τούρκος, όπως λέει ο δημόσιος ελληνικός λαός, να φύγω από τα ρούχα μου. Δεν θέλω κανένα απολύτως περιορισμό. Εφόσον δεν βλάπτω τον άλλον και είμαι μέσα στα πλαίσια του νόμου, συντάγματος και των Χριστών ιστών, όπως λέει το άρθρο 5, παράγραφος 1 του συντάγματος, δεν επιτρέπω σε κανένα να με απαγορεύσει το λόγο, αυτή την ελευθερία. Γιατί αυτή η ελευθερία, αν περιοριστεί, θα έχει σαν αποτέλεσμα το μαρασμό, τον ηθικό, τον οικονομικό και τον κοινωνικό. Για να μην πω το πολιτικό, γιατί η πολιτική εδώ στην Ελλάδα έπαυσε να ασκείται πλέον. Των Ελλήνων πολιτών και των Ελλήνων χριστιανών. Δεν είμαι θρησκευόμενο. Θέλει να σου πω, αλλά είναι ωραίο. Ό,τι παριστάνω, μια στιγμή, δεν παριστάνω το θρησκευόμενο ποτέ. Και αυτό είναι μεγάλη σπουδαιότητα για το λόγο απέναντι στον ελληνικό λόγο και των ακροατών. Δεν το λέει κάποιος ο οποίος ξεκινάει από μεγάλη πίστη στην Ορθοδοξία, από τη μεγάλο βάθος που έχει στις γνώσεις θρησκευτικές και μπορεί να το πούνε ότι είναι ενδεχομένως σταμπαρισμένος, ότι είναι από ένα απλό Έλληνα. Ένα που έζησε ελεύθερος, εργάστηκε, απέδωσε εκεί που ήταν ταγμένος στην κοινωνία. Και αυτό ακριβώς θα πρέπει να μ' ακούς καλύτερο ελληνικό λόγος από ό,τι ενδεχομένως το ακούς εσάς. Έστω και αν εγώ δεν είμαι αυτή τη στιγμή εκπρόσωπος της θρησκείας, είμαι Έλληνας. Θα πρέπει, όχι η Ιεράς Σύνοδος, αλλά ούτε και ο νόμος, γιατί αυτό το απαγορεύει το Σύνταγμα. Και το Σύνταγμα για να καταληφθεί είναι βασική διάταξη, θα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα όπως γνωρίζετε, έτσι. Και είναι μέσα στο άρθρο 5, από το 1 μέχρι το 25, είναι οι ατομικές ελευθερίες που έχουν τεθεί για να προστατεύσουν τον Έλληνα πολίτη από τις αφαιρεσίες των οργάνων του κράτους. Αυτό το λένε όλοι οι νομικοί. Επομένως, αυτή η αυθαιρεσία της Ιεράς Συνόδου, αυτών των παπάδων, των Μητροπολιτών, που μαζεύτηκαν εκεί πέρα με αποκλειστικό σκοπό να αντιμετωπίσουν τον Καλύβα, με ξενίζει τόσο πολύ που δεν θέλω ούτε καν να το συζητήσω ότι μπορεί να κάνω μια τέτοια πράξη. Λοιπόν, Χάρη, ένα που ίσως δεν το ξέρετε, στην επικειμένη αναθεώρηση του Συντάγματος, έχει προταθεί και η αναθεώρηση του άρθρου 3 του Συντάγματος που αναφέρεται στην επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα για το θρησκευμά μας. Και θέλουν να το κάνουν ανεξιθρησκεία, να είναι οποιαδήποτε θρησκεία. Καταλαβαίνετε ότι ανοίγουν την πύλη να περάσουν. Μα γι' αυτό δεν ενδιαφέρονται. Ούτε έχουν πάρει κάποια. Ναι. Μα δεν έχουν πάρει γι' αυτό. Τους ενδιαφέρουν αυτοί που μιλάνε κατά των δεσποτάδων. Τελείωσε. Και σήμερα έγινε και άλλη μια πράξη εσχρά και ανέντιμος. Συνεζητήθη το άρθρο 19 του κώδικου Ιθαγενείας, δια του οποίου επιτρέπεται να παλινοστήσουν όλοι οι τουρκογενείς που έχουν φύγει και έχουν εγκαταλείψει κτλ. Που έχουν εγκαταλείψει περιουσίες με σκοπό
την οριστική να απομάξω και χρόνια. Ναι. Να επανέλθουν. Φωνάζουν οι τρεις Μητροπολίτες απάνω, της Αλεξανδρουπόλεως, της Κομωτινής και της Ξάνθης, διαμαρτύρονται. Τίποτα. Ο Γεωργάκης ο Παπανδρέου το έφερε. Το συζητάει και επανέρχονται πίσω όλοι αυτοί. Οπότε η Θράκη διαφοροποιείται πληθυσμιακώς, γίνεται 70% μουσουλμάνοι και 30% Έλληνες και έγινε το πανηγύρι, τελείωσε και εκεί και η προδοσία συντελείται καθημερινώς. Κάτι βγαίνει. Τις δικές μας εκπομπές τις λαϊκές πάρα πολλές φορές λέμε και εγώ το έχω πει κατ' επανάληψη ότι σήμερα όλοι οι λαοί υπόκειται στον έλεγχο της χρηματικής οικονομίας. Ότι ο Θεός ο οποίος επεκράτησε σε ορισμένες περιοχές και θα επικρατήσει σε όλη την ανθρωπότητα εάν δεν μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτή τη λέλαπα, θα είναι ο Θεός που λέγεται χρήμα. Να πάει να μιλήσει για Χριστό μέσα στην Κίνα. Μπορεί να μην το γνωρίζουν. Γνωρίζουν όμως το δολάριο. Και όπως γνωρίζετε, τα πάντα ρυθμίζονται και η διακίνηση των ιδεών και αντιλήψεων και συναλλαγών και τα πάντα από τη χρηματική μηχανή, από το Θεό χρήμα. Τα οικονομικά αυτά συμφέροντα είναι εκείνα τα οποία επέβαλαν και τις ποτάτες και επιβάλλουν και τους πολιτικούς, οι οποίοι όπως γνωρίζουμε είναι βόνοι, οι οποίοι υπόκειται στο κεφάλαιο. Να μην αρχίσουμε και λέμε τα ίδια τα οποία λέμε στη κέντρα. Τι περιμένετε να αποφασίσει αυτή η Ιερά Σύνοδο, να αποφασίσει τίποτα διαφορετικό, όταν μιλεί ο καλύβας και του λέει κύριε αυτό δεν είναι σωστό που κάνετε. Και επεμβαίνει και σε θέματα που έχουν σχέση με την οργάνωση της κοινωνίας της Ελλάδας. Για τα ναρκωτικά, για την πορνεία, για τα μπαρ. Τόσα πράγματα άκουσα. Βέβαια, τόσα πράγματα άκουσα εδώ πέρα. Δεν ανακατεύω. Για τις αιρέσεις. Για τις αιρέσεις. Για τις αιρέσεις και τόσα άλλα πράγματα. Και επομένως, γιατί να μην τον χτυπήσουν. Κατά παραγγελία γίνονται όλα αυτά. Μπορεί να μην γίνονται ειδικός για το συγκεκριμένο ποσό, αλλά είναι κεντρική κατευθυντήρια γραμμή. Πάντως νομίζω ότι αυτή η απόφαση μπορεί κάλλιστα να προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Μπορεί, από την αρχή. Ναι. Να προσβληθεί στο Συμβούλιο Επικρατείας. Είναι παράνομο. Για να είμαστε. Διοικητική πράξη είναι. Για να είμαστε και αντικειμενικοί, θα πρέπει να πούμε ότι την Εκκλησία δεν τη διέπει τόσο το Σύνταγμα της Ελλάδος όσο οι θείοι και ιεροί κανόνες που του Ιερού Πιδαλίου της Εκκλησίας Ορθοδοξίας. Καταστατικός νόμος της Εκκλησίας. Ο καταστατικός νόμος ρυθμίζει τα σχέσεις. Η Εκκλησία, που τα πω για εμάς τους νομικούς, είναι το σύνολο των πιστών. Μόλις ανοίγαμε εκκλησιαστικό δίκαιο του Μακαρίτη του Ραμ, το σύνολο των ποστών δεν είναι ούτε ναοί ούτε οι παπάδες. Κλήρος και λαός. Και επομένως έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να έχουμε γνώμη πάνω σε αυτό. Βεβαίως. Ναι, βέβαια, ο καταστατικός χάρτης από το κεφάλαιο Εκκλησίας της Ελλάδος, ο οποίος επαναλήφθηκε είναι γνωστό από το 1930, τόσο, 5, ότι επευλήθη εδώ πέρα και έγινε ανεξάρτητη εκκλησία μας εμάς, ρυθμίζει τις σχέσεις της λειτουργίας της Εκκλησίας. Δεν ρυθμίζει τις σχέσεις στην συγκεκριμένη περίπτωση της ελευθερίας των παπάδων και των δεσποτών. Όχι, όλα αυτά, ο άνθρωπος πεντρεύει όλα αυτά. Μέσα στο πλαίσιο της χριστιανοσύνης. Αλλά ποιος ήταν ο Χριστός εκείνος ο οποίος θα απαγόρευε το σωστό λόγο και το σαφή λόγο. Κάτι άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω ότι κυρίως οι σχέσεις κληρικών, λαϊκών, της Εκκλησίας με συνόλο κλήρου και λαού, διέπονται από τους θείους και ορούς κανόνες και από το Άγιο Ευαγγέλιο. Όχι τόσο από τον νόμο του Συντάγματος, τον νόμο της Ελλάδος. Βέβαια και αυτό έχει, αφού ζούμε στην Άγια με στην Έλληνες υπήκο, φυσικά και έχει βαρύτητα και ο νόμος. Αλλά άλλο θέλω να πω όμως και να καταλήξω, ότι ούτε ο νόμος, ούτε οι θείοι και οι κανόνες λένε κάτι τέτοιο. Σύμφωνα. Δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Η Ιερά Σύνοδος έρχεται πλέον σε αντίθεση, όχι μόνο με το Σύνταγμα. Αν μου επιτρέπετε, αν θα έλεγα κάτι πιο προχωρημένο. Αλλά και αν με τους νόμους. Χιλιάδες χιλιάδων, εκατομμύρια άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι κρεμάστηκαν, κάηκαν, βασανίστηκαν, γιατί πολέμησαν για την αλήθεια, για τον Χριστό. Αυτή τη στιγμή τι κάνει ο καλύβας. Πολεμάει για τη χριστιανοσύνη, για την πραγματική ηθική, για την κοινωνική ηθική των ημερών μας, η οποία θα πρέπει να προστατευτεί και η οποία έχει καταγγείλεις. Επομένως, είναι και αυτός ένας μαχητής, όπως οι πρώτοι χριστιανοί. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ιερά Σύνοδος πήρε αυτή την απόφαση. Εδώ βγήκε όμως απόψε και μία είδηση, την οποία έφερε ο κύριος Ρίζος. Το θέμα της παλινοστήσεως με όλο αυτό και αλλάζει το σκηνικό, όλο αλλάζει, αλλάζει όλη η εικόνα στη Θράκη, έτσι. Και βεβαίως, και αυτός που σκότωσε το Σολωμό Σολωμού. Λοιπόν, το ξεχνάω, Ερκάν, κάπως έτσι. Δεν ξέρω αν έρθει αυτός. Έρχεται, είναι δεν ξέρω αν θα μπορέσει να σταθεί τώρα αυτός εδώ πέρα, εν πάση περιπτώσει, γιατί υπάρχουν και δυνάμεις πέρα από
υπάρχουν δυνάμεις πέρα, οι οποίες δεν δέχονται την όποια πρόσκληση. Εδώ όμως θα δώσω το λόγο πριν πάω στον πατέρα Κλούτσο ή στον κύριο Φρίγελη να μας πει δημοσιογραφικά, να μας αναπτύξει το θέμα, δηλαδή αυτές οι αλλαγές πλέον. Και ευτυχώς που εκεί υπάρχουν στην περιοχή και οι τρεις Μητροπολίτες. Οι τρεις Μητροπολίτες είναι άγριοι στο εθνικό τους, πιστεύω. Και ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως, ο κύριος Άνθιμος, και ο Μαρονίας. Μαρονίας και Κομωτινής. Και ο Ξάνθης, ας πούμε, και ο Ξάνθης. Λοιπόν, κύριε Φρίγκελη, εσείς ως δημοσιογράφος και ασχολούμενος χρόνια τώρα με τα εθνικά θέματα, για τα οποία έχετε δώσει τόσες και τόσες μάχες, πώς βλέπετε αυτή την είδηση η οποία προέκυψε πριν λίγο από τον λόγο του κυρίου, το λόγο του κυρίου Ρίζου? Η είδηση έχει σημασία μόνο και μόνο διότι ουδέποτε η ελληνική πολιτεία εφρόντισε να πλαισιώσει τα ελληνικότατα χώματα της Μακεδονίας και της Θράκης με ακρεφνείς, γηγενείς Έλληνες ή με Έλληνες της Διασποράς. Το φαινόμενο έχει αρχίσει με την ανταλλαγή των πληθυσμών, η οποία όμως, όπως απεδείχθη, απέβειεται ρομπαρής. Όλες οι κοινωνικές συνθήκες από την εποχή της ανταλλαγής των πληθυσμών μέχρι σήμερα χαρακτηρίζονται από μια πλημελή αντίληψη περί καθήκοντες των εκάστοτε προχόντων της πολιτείας. Δηλαδή, για να μην μακρηγορήσω, πρέπει να σκεφτεί κανείς πόσες χιλιάδες Ελλήνων από τη Ρωσία και από τον Πόντο, οι οποίοι είναι ακρεφνείς Έλληνες, ήθελησαν να παλινοστήσουν και παλινώσαν, και ακόμα πόσοι άλλοι θέλουν να παλινωστήσουν. Η πολιτεία έχει και εδάφη εκεί, έχει και δυνατότητες να προσφέρει μια ζωή καλύτερη, και θα ήταν καλύτερη, πού, στην ελληνική ύπαιθρο, και να τους βοηθήσει να συνάψουν πολιτείες ή να συνάψουν οικισμούς, χωριά και πόλεις. Αντιστρόφως, εν ονόματι της πρόχειρης φιλοξενίας, τους εβοήθησε να είναι μεταπράτες γύρω στα μεγάλα αστικά κέντρα και κατά ανάγκη, εκ λόγω βιωτικής ανάγκης, μικρολαθρέπονες, τσιγαρέτων κτλ. Συνεπώς, εάν δεν το κρίνουμε το γυναίκων, είναι ανησυχητικότατο. Και είναι ανησυχητικότατο διότι η πολιτεία ασφαλώς και αυτή τη στιγμή ενδιαφέρεται να εμφανιστεί ότι έχει μια επιφάνεια κάπως σύγχρονη προς τις απαιτήσεις των αλλοτρίων δυνάμεων, οι οποίες κρίνουν με αλλότρια κριτήρια τα δραματικά προβλήματα αυτού του τόπου. Από αυτή τη πλευρά κρινόμενο, η είδηση είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρή και ισοδυναμεί με μία κρούσιμη κινδύνη. Εάν λοιπόν συνεχίσουμε την ίδια πολιτική, βεβαίως μπορεί να φτάσουμε σε αυτό που κατά τη γνώμη μου ίσως υπερβολικό νούμερο, το 70%, αλλά και στο 100%, διότι ο χρόνος δεν μετριέται με τον βιωτικό κύκλο των γενεών, μετριέται με την ταχύτητα τη δική του. Υπολογίζονται 200.000. Δεν θα έρθουν όλοι όμως. Αυτοί που θέλουν να επανέλθουν. Ή αυτός που θέλει η τουρκική προπαγάνδα, βέβαια. Και θα δώσει χαρτί ότι ήταν η τουρκική προπαγάνδα αυτός. Και θα είναι, ξέρω εγώ, κατάστοφο. Ας ξαναγυρίσουμε στο θέμα, φίλοι και φίλες, εις το διωγμό όλων εκείνων των κληρικών, στον οργανωμένο διωγμό από την Ιερά Σύνοδο, η οποία άρχισε και στέλνει χαρτιά επιστρατεύσεως στους κληρικούς, τους επιστρατεύει στη σιωπή. Τους επιστρατεύει στη σιωπή. Καλύβας, Μουλατσιώτης, αύριο Παπακλούτσος, μεθαύριο Μεταλλινός, Μάξιμος έχει δικό του βιλαέτη, δεν είναι πιάνε το Μάξιμο, Μάξιμος έχει άλλο. Μάξιμος τρώει και ένα χέρι ξύλο κάθε τόσο εκεί από την αστυνομία, γιατί μπαίνει μπροστά με τις σημαίες, εντάξει. Φακέλος, παρακολουθήσεις και τέτοια.
Μέχρι κύριε Μιχαλόπουλε και στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, 26 Οκτωβρίου που ήμασταν με προσκυνητές στη Θεσσαλονίκη, δεν μ' άφησαν να μπω μέσα στον Ιερό Ναό. 6 αστυνομικοί, ασφαλίτες ήταν γύρω μου και δεν μ' άφηναν να μπω μέσα στον Ιερό Ναό. Μέχρι εκεί έχουμε φτάσει. Τα γνωρίζω αυτά, διότι και εμένα δεν μ' αφήνανε όταν γινόταν δεσπότης ο Μπεκιάρης και ο Λίμνου. Μάλιστα. Λοιπόν, πα Δημήτρη. Δεν φαντάμε αν τελευταία εμφανισή σου, αύριο θα το πάρεις το χάρτη και σημαίνει τελευταία το πάρεις. Τα έχουν τυπώσει για προς όλες κατευθύνσεις. Ελπίζω στον Κύριο. Ποιον έχεις δεσπότηση? Τον Αρχιεπίσκοπο. Τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο. Θα το υπογράψει ο ίδιος, πού να το υπογράψει. 34 χρόνια που υπηρετώ. Μάλιστα. Για πες μας. Και τον ευγνωμονώ γιατί με ανέρχεται. Αλλά αναγνωρίζει το έργο μου. Μάλιστα. Αν και εγώ θα σου πω να σου πω ότι αυτά τα σημερινά τα είχα προβλέψει εδώ πέρα. Σήμερα τα γράφουν ότι θα γίνουν αυτή η ιστορία. Αν πάρει τους νέους ανθρώπους και τους διαβάσουν, τους σημερινούς, είχαμε προβλέψει ότι θα γίνουν όλη αυτή η ιστορία μετά την κριτική που άσκησε. Η ίσκησε είναι και το σωστό κύριο. Με δημοτική άσκησε ο επί σειρά ημερών τώρα και εδώ ο Μάξιμος και ο Μουλατσιώτης και ο, ο Πατέρ Καλύβας εναντίον του Αεράκη και της παρέας, οι οποίοι βεβαίως πιέζουν κάποια πρόσωπα και ομολογουμένως από όλους αυτούς εδώ τους Μητροπολιτάδες περίμενα να υπογράψουν. Περίμενα. Από έναν δεν περίμενα. Μόνο από τον Ίδρας. Ο οποίος είναι άγιος άνθρωπος, ο οποίος είναι σωστός. Μπορεί να μην ήταν και μέσα. Τον έχουν εδώ, Ίδρα. Είναι ποιοι αποτελούν. Λοιπόν, όχι. Ήσαν παρόντες. Πρόεδρος ο Μακαριώτης και ο Σκαστικού πρόεδρος όλοι αυτοί. Ναι. Όχι, δεν είναι παρόντες. Ποιοι αποτελούν, λέει. Μα δεν λέει αν ήταν παρόντες ή όχι. Άρα λοιπόν μπορεί να ήταν και από... Δεν περίμενα από τον Άγιο Ίδρας. Τώρα, του πήραν την υπογραφή, του είπαν υπέγραψε και εδώ. Μπορεί να γίνει διαπεριφοράς όπως λέτε. Διαπεριφοράς, όπως είναι ο επιτάφιος δηλαδή, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, Δημήτρη μου. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ λίγο στο παρελθόν. Στο παρελθόν δεν έρχεται άλλοι αρχιερείς εκτός λίγων και ιερείς και εμείς εκτός εξαιρέσεων. Πάρ καμιά θέση για τους δύο νόμους που κατήργησαν οι βουλευτές που είναι βολευτές και όχι βουλευτές των νόμων περί Μιχίας και των νόμων περί Ουφωνεύσης. 300 με 500 χιλιάδες παιδιά, αδερφοί μου και κύριε Μιχαλόπουλε, που εσείς ηγείστε της ευλογημένης αυτής εκπομπής αλλά και της τηλετώρα γενικότερα που προσφέρεται τον Χριστό και την Ελλάδα και την οικογένεια, 300 με 500 χιλιάδες παιδιά φωνεύονται το χρόνο. Θα έπρεπε τα ομόφυρα τους και οι πατερίτσες τους να είχαν κατετεθεί στον άγνωστο στρατιώτη διαμαρτυρώμενοι για αυτόν τον νόμο πρώτα. Και δεύτερον για τον νόμο περί της αποβλητοποιήσεως της Μιχίας. Δηλαδή κλέβω ένα πορτοκάλι και είμαι ένοχος. Κλέβω την τιμή σας, μπαίνουμε στο σπίτι σας και δεν συμβαίνει τίποτα απολύτως. Λοιπόν, και τώρα τελευταίος χοντρικός τώρα αναφέρομαι για τη συμφωνία του Σέγγεν που έπρεπε πανελληνίως να ξεσηκώσουν όλο τον ελληνικό λαό, να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι σκλαβώνεται πια, δεν έχει καμιά ελευθερία, τι ελευθερία, η Χριστός μας ελευθέρωσε, στήκεται και πάλι ζυγών δουλείας να έχει στελέει ο Απόστολος Παύλος στο 5ο κεφάλαιο προς Γαλάτας. Λοιπόν, εμείς πάμε τώρα θεληματικότητα να στερηθούμε την ελευθερία μας. Αλλά οι ιεράρχες, οι ποιμένες αυτοί, λοιπόν, αλλά και οι ιερείς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Λοιπόν, πού είναι οι αγώνες μας, τι κάνουμε, λοιπόν, για να ποιμάνουμε το λαό. Αλλά να μου επιτραπεί να αναφέρω δύο χωρία και τελειώνω. Του Αποστόλου Ιούδα, του αδερφού Θεού, όχι του Ισκαριώτου, στο 12 και 13 στίχο λένε ούτι εισιν εν τες αγάπης ημών σπηλάδες συγκεντρώνονται στις αγάπες
στα τραπέζια και ιδιαίτερα στο τραπέζι του μυστικού δείπνου και είναι μοιάσματα εαυτούς ποιμένοντες. Ποιμένουμε τον εαυτό μας, νεφέλε άνιδρυ, υπό ανέμων παραφερόμενοι. Κύματα άγρια θαλάσσης επαφρίζοντα τα σε παυτόν εσκήνας. Μα τι κάνει αυτός ο Χρυσόστομος ο Ζακύνθο τώρα? Επαφρίζει. Επαφρίζει την ανηθικότητά του. Το λέω επισήμως. Κι αν τολμάς με κάνει μήνυση, έχω στοιχεία στο φακελό μου. Καθαίρεση θέλει, πατέρα. Λοιπόν, θέλουν καθαίρεση όπως μη πένα σιροκύρης. Ορθόδοξος ιεράκης. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να γυρίσουμε. Να γυρίσουμε, η ώρα περνάει, ναι, περνάει και ήδη έχουμε φύγει από το χρόνο. Μάλιστα. Αλλά μπάσχετος, να γυρίσουμε στο θέμα Καλύβα, Μουλατσιώτη, αύριο εσάς, μετάβριο Μεταλλινού και όλων όσων στόχο, βγαίνουν στα κανάλια στόχο. Είναι στόχοι αυτής της τρομοκρατικής οργανώσεως. Μάλιστα. Η οποία ας πούμε είναι μια τρομοκρατική, ένας τρομοκρατικός προγραμματισμός κατά όσων μιλάνε για την αλήθεια και κατά όσων εκείνων που θίγουν τους Μητροπολίτες. Αυτό ήθελα, ήθελα να καταλήξω. Ας αφήσουμε τώρα τον Ζακύνθου, πορεύεται τον δρόμο του και αυτός τον εγκαλέσανε εκεί πέρα. Να πούμε τώρα εδώ, το θέμα αυτό, πώς σκεπτόσαστε εσείς αντιπροσωπεύετε και κληρικούς. Έτσι. Ωραία. Είμαι αντιπρόεδρος του Ερατικού Συνδέσμου. Ωραία, αυτό με ενδιαφέρει. Είστε αντιπρόεδρος του Ερατικού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος. Έτσι. Μάλιστα. Μπράβο. Λοιπόν, τι θα κάνετε αύριο το πρωί? Γιατί εδώ πρέπει να υπάρξουν και κάποια μέτρα, δηλαδή. Έτσι. Πρέπει να υπάρξει κάποια συμπαράσταση. Όχι συμπαράσταση, ας πούμε. Θα καλέσουμε έκτακτο συμβούλιο και θα λάβουμε απόφαση και θα τους παρακαλούμε να ανακαλέσουν την απόφασή τους, η οποία νομίζω δεν ελήφθη η απόφαση με προεδρεύοντα του πρόεδρο του Σεραφείμ. Λοιπόν, είναι ο Άγιος Ετωλοκαρνίας πρόεδρος και δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Σεραφείμ υπογράφει πάντως. Ε. Ναι. Πάντως είναι ανετιολόγητος. Αυτή εδώ δεν μπορεί να δίνεται μία, γιατί πρόκειται περί μιας ποινής, ας το πούμε. Έτσι δεν είναι. Είναι απαγόη. Είναι περί την ελευθερία. Δεν είναι, και χωρίς να τον έχει καλές απολογία. Ανεφλόγο. Χωρίς να τον έχει καλές απολογία. Το λόγο, γιατί, αυτό που είπαμε πάντα. Απολογία πρώτα. Να πεις, έλα εδώ αγαπητέ μου, κάνεις αυτό και αυτό το λάθος. Γι' αυτό ακριβώς όπως μας είπε και ο... Έτσι δεν είναι και στα δικά, συγγνώμη. Εγώ μιλάω σαν νομικός, πάτερ, και αυτά ισχύουν. Εμείς για να μπει μια ποινή πρέπει να απολογηθεί ο καθένας. Βεβαίως, βεβαίως. Σε εσάς δεν ισχύει. Αυτό λόγω του Ευαγγελίου. Βεβαίως. Ωραία. Λέει ο το ξέρω ότι ισχύει. Το ξέρω. Αλλά παντού ισχύει. Θέλω να το ακούσει και ο κόσμος. Άρα λοιπόν, αφού ισχύει, γιατί δεν τον καλέσα, και δεν πρέπει να είναι αιτιολογημένη η απόφαση αυτή. Να σας είπα. Να μην εμφανιστεί στα κανάλια, γιατί φαίνεται, ξέρω εγώ, είσαι άσχημο. Να σας είπα, κύριε Ρίζο και κύριε Βασιλάκη, που είστε διακεκριμένοι νομικοί, ο δεσποτισμός που μας είπε κάποιος εισαγγελέας, δεν αναφέρω πολύ υψηλά, γιος ιερέως, είναι εκείνος ο οποίος επικράτησε στην Εκκλησία ως ξένο σώμα. Γιατί όπως προαναφέρθηκε πολύ σωστά από όλους σας, η Εκκλησία απαρτίζεται και από τον κλήρο και από το λαό. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε. Και με αρχηγό τον κύριό μας. Χωρίς λαό τι να κάνει. Λοιπόν, αυτοί έχουν αποκοπεί από το λαό, να μου επιτραπεί, και το είπα σε αρκετούς ιεράρχες. Και σκεπτόμεθα, σαν ιερατικός σύνδεσμος, να γίνομαι η γέφυρα μεταξύ ιεραρχών και κλήρο και λαού. Γιατί το λαό μας τον έχουμε εγκαταλείψει και τον κατασκαταλίζουμε, και αν υπάρχει κάποιος ιεροκήρυξης να ομιλεί τώρα πια ελεύθερα με τη χάρη του Θεού, σαν τον πατέρα Καλύβα, σαν τον πατέρα Μουλατζιώτη, σαν τον μοναχό τον πατέρα Μάξιμο, λοιπόν, που είναι και άλλοι φυσικά, ναι, βέβαια, έρχονται και τους φημώνουν επίτηδες με το δεσποτισμό τους. Γιατί τι είναι αυτοί? Ο επίσκοπος πρέπει να είναι, όχι δεσπότης, επίσκοπος. Λοιπόν, επισκοπεύει. Και ούκα έχει πολύ ιεροσύνη του, η αρχιεροσύνη του από τον ιερέα. Πώς έρχονται αυτοί τώρα, χωρίς απολογία, να καλέσουν τον διακεκριμένο ιεροκήρυκα, πατέρα Καλύβα, λοιπόν, σε απολογία, ή μάλλον να τον φημώσουν, και τον πατέρα Μουλατσιώτη, να τον φημώσουν, να μην μπορούν να κηρύξουν το λόγο του Θεού
Πού? Στα μέσα μαζικής ενημερώσεις. Ναι. Εκεί που ακούγεται πολύ. Μάλιστα. Εκεί που είναι χιλιάδες. Αυτό σύγχρονο σοβαρότερο αυτό, βήμα. Γιατί όπως είπα, όπως είπα και στο Sky, ο ιερεύς και ο αρχιερεύς και λίγο, πρέπει να μπούμε μαζί μέσα στον κόσμο. Πρέπει να μπούμε μέσα στον κόσμο και χωρίς κόσμο. Να προφυλακτούμε να μην πάρουμε την αμαρτία του κόσμου. Γι' αυτό ακριβώς σήμερα έχει ανάγκη ο λαός διαπημάνσεως. Και να κάνω ακόμα μια έκκληση στους ιεράρχες μας, επιτέλους γίνετε επίσκοποι, πάψτε να είστε δεσποτάδες και να διατάσσετε και συνεργάτη του εφημεριακού κλήρου και επιμένες ευεργετικοί του λαού μας. Ευχαριστώ. Έχετε πήγατε από εμάς σπίτι σας ή ήρθα στην εκκλησία? Πήγα στην εκκλησία. Μπορεί να σε έχουν κοινοποιήσει το χαρτί τώρα, έτσι. Έτσι. Όχι, λέω. Δόξα ο Θεός, θα το δεχτώ με τα χαρά. Θα είναι η 27η δίκη που θα περάσω. Μάλιστα. 27 δίκες δεν θα περάσουν. Ο χρόνος περνάει. Θέλω δύο λόγια από εσάς, κύριε Βασιλάκη. Εγώ θα συνεβούλευα σε αυτούς τους Λεβίτες, τους ηρωικούς, που πλαισίωσε και τους αγάπησε και η Ορθοδοξία και με μεγάλη αφοσίωση τους ακούει και ο λαός, μεταξύ των οποίων και εγώ, να αρνηθούν να υπακούσουν σε αυτή την απαγόρευση. Μα ήδη, αυτή ήδη, είναι ήδη η πράξη ο... ηρωισμού. Συμφωνώ ο Μουλατσιώτης. Να δούμε τι μέτρα θα λάβουν. Τότε να μιλήσουμε με άλλο τόνο και με άλλο τρόπο. Μάλιστα. Τι μέτρα θα λάβουν. Ένα λεπτό. Κύριε Φρίγκελη. Εγώ νομίζω, από δύο λόγια. Εγώ νομίζω ότι η υποτιμωρία οι ιεροκήρυκες πρέπει να συνοχίσουν με μεγαλύτερα ζέση και με μεγαλύτερο αίσθημα αυτοπεποιθήσεως. Είμαι βέβαιος ότι το κοινωνικό σύνολο από σήμερα θα τους αγκαλιάσει πολύ περισσότερο. Αλλά επιπλέον θέλω να πω ότι τους δίνουν την ευκαιρία αυτών και οποιονδήποτε άλλων ιερωμένων να εμφανιστούν περισσότερο στα τηλεοπτικά μέσα, τουλάχιστον στην τηλετόρα, η οποία δεν πρόκειται να φοβηθεί ούτε να οροδίσει και απέναντίας θα τους αγκαλιάσει με μεγαλύτερη ζέστη και με μεγαλύτερη αφοσίωση. Πατέρα Μάξιμε. Θέλω να πω, κύριε Μιχαλόπουλε, ότι δεν θα κατορθώσουν τίποτα όλοι αυτοί οι σεβαστοί πατέρες και αρχιερείς με αυτούς τους φασιστικούς και αντιδημοκρατικούς και αντιχριστιανικούς τρόπους και μεθοδίας και μεθόδους που χρησιμοποιούν, να ξέρουν πολύ καλά και το δηλώνουμε ευθαρσώς ότι δεν θα πάψουμε να αγωνιζόμαστε υπέρ Ορθοδοξίας και Ελλάδος, ούτε θα σταματήσουμε να βγαίνουμε όπου χρειαστεί και όπου μας καλέσει το καθήκον. Τους καλώ να κατεβάσουν τα χέρια κάτω από όλους αυτούς τους αγωνιστές, κληρικούς και μοναχούς, διότι θα ξημερώσουν άσχημες ημέρες. Ήδη ξεκινάμε μεγάλο συλλαλητήριο, το δηλώνω και το ανακοινώνω στον ελληνικό λαό. Θα κάνουμε συλλαλητήριο έξω από την Ιερά Σύνοδο με χιλιάδες λαού, τουλάχιστον 50 με 100 χιλιάδες μέσα σε ένα μήνα. Το δηλώνω και θα το δίνουν και θα το δείτε. Εάν δεν σταματήσουν αυτές τις διώξεις και αυτές τις αντιχριστιανικές μεθόδους. Καλό τον ελληνικό λαό να συμπαρασταθεί σε όλους αυτούς τους αγωνιζομένους κληρικούς και μοναχούς. Και τελευταίο να πω ότι ένα ρητό του Αγίου Ισιδώρου του Πιλουσιώτου που το είχα υποσχεθεί σε μια προηγούμενη εκπομπή για τους αρχιερείς και για τους ιερείς, ποιοι ήταν οι τότε αρχιερείς, κύριε Μιχαλοπάνο, μου επιτρέπετε, είναι σημαντικό το χωρίο, δεν θα αργήσω, και ποιοι είναι οι νη. Λέω Άγιος Ισιδώρος ο Πιλουσιώτης ότι το πάλε η φιλάρετη προς την αρχιεροσύνην υπήγοντο, νυν δε η φιλίδωνη. Τότε ή το πράγμα αποφεύγοντες με τα σπουδείς, νυν δε ή τούτο επιτρέχοντες με θηδονείς. Τότε οι ποιμένες τον εαυτό τους εθυσίαζον, νυν δε τώρα τα πρόβατα αυτοί οι ίδιοι ανερούσι. Δηλαδή τότε ήταν οι φιλάρετοι, ήταν αυτοί οι οποίοι δεν ήθελαν να δεχτούν την αρχιεροσύνη, αυτοί οι οποίοι εθυσίαζαν τον εαυτό τους για τα πρόβατα, και σήμερα έχουμε εκείνους οι οποίοι έχουν ειδονές, τρέχουν όλοι να γίνουν δεσποτάδες και αρχιερείς με μήτρες και με άφια, και αντί να θυσιαστούν και τα πρόβατα όπως ο Χριστός μας, θυσιάζουν τα πρόβατα για τους εαυτούς τους. Κύριε Ρίζο. Εγώ ένα πράγμα θα πω, ότι οι μεγάλοι ιερείς, αρχιερείς, που πιστεύαν στον Χριστό και στην Ελλάδα,
πάντοτε θυσιαζόντουσαν. Πιστεύω ότι και ο πατέρας Καλύβας και ο Μάξ και ο Μάξιμος και ο Μουλατσιώτης και ο πατέρας Λούτσος και όλοι είναι μεγάλοι. Είναι μεγάλοι σαν άνθρωποι, έχουν μεγάλη συνείδηση, έχουν μεγάλη αρετή και ανδρεία. Η τηλετόρα θα είναι στη διάθεσή τους. Θα είναι στη διάθεσή τους για να κηρύξουν την αλήθεια, την αλήθεια του Χριστού, την αλήθεια για την πολιτεία. Και εμείς θα είμαστε συμπαραστάτες. Να ζητήσω προκαταβολικά, επειδή η ώρα είναι βέβαια προχωρημένη, να ανακοινώσουμε, αν μπορούμε, ότι και αύριο θα αναμεταδώσουμε, υπάρχει κάποια ώρα στο πρόγραμμα αυτή την εκπομπή, λόγω ότι... Αύριο είναι η μέρα Σάββατο. Αν μπορούμε να αναμεταδώσουμε αύριο την εκπομπή, την απόψινή, επειδή πάρα πολλοί, κάποιοι γέροντες, κάποιοι δεν αντιδούν ο κόσμος. Θα κοιτάξω, αν μπορούμε το πρωί να την αναμεταδώσουμε. Ή το πρωί ή το απόγευμα, πάντα σαν να μεταδοθεί, έτσι. Ωραία. Πήγε, φίλες, ποιμένες πολλοί διεύθυραν τον αμπελώνα μου, λέει Ιερεμίας, η προφήτης Ιερεμίας. Εμόλυνα την μερίδα μου την επιθυμητή, συνεχίζει. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν, όσοι φέρουν μήτρα και προσοχή την ορθογραφία, συνεσκέφθησαν και αποφάσισαν ότι πρέπει να καθαρίσουν αυτούς που αντιστέκονται στην παρακμή. Στην κοινωνική παρακμή, στην θρησκευτική παρακμή, στην εκκλησιαστική παρακμή. Βέβαια η Εκκλησία του Χριστού αλίμονο εάν λογάριαζε στα 2.000 χρόνια τους σημερινούς Δοκλατιανούς. Δεν λογάριασε κανέναν. Ήρθε η ώρα βέβαια να επιστρέψει για μια ακόμη φορά στις κατακόμβες, το λέω πάντοτε, διότι αυτές οι κατακόμβες διατήρησαν τον χριστιανισμό, διατήρησαν την πίστη, διατήρησαν το αίμα του Χριστού και το Σταυρό. Δεν ξέρω, το έχω ξαναπεί, το είπα μια φορά στον Καντιώτη και άρχισε και μου φώναζε μέσα στην Αρχιεπισκοπή της Φλωρίνης. Του είπα, σεβασμιότατε, πες μου 10-15 Μητροπολίτες να έχουν φόβο Θεού. Και άρχισα και του είπα κάποια ονόματα και άρχισα μου λέει, φύγε, 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 με τις γνωστές φωνές του, με κολλάζεις. Και μάλιστα μου πεγαριστήκα, δώ μου και το σταυρό μου, λέει, που σου δώσα. Μου και δώσα ένα σταυρουδάκι ξύλινο. Φύγε, φίλες, δυσκολεύουν τα πράγματα σε ώρες κρίσιμες. Σε ώρες που, όπως είπε και ο κύριος Ρίζος και όπως ανέπτυξε και ο κύριος Φρίγγελης, σε ώρες κρίσιμες για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, σε ώρες κρίσιμες για τον χριστιανισμό γενικότερα, όταν το τόξο του μουσουλμανικό επεκτείνεται και βλέπουμε τι γίνεται, σε ώρες κρίσιμες όπου η νέα ταυτότητα και οι φάκελοι θα μπαίνουν όχι μόνο στην κρατοκάμαρα αλλά και κάτω από τα παπλώματα και μέσα από τα Άγια Ράσα, σε ώρες κρίσιμες του τόπου τούτου όπου μας φυλάει ευτυχώς μέχρι σήμερα η Παναγία του Αιγαίου και δεν έχουμε ανοίξει κανένα πόλεμο με τους απέναντι, σε ώρες κρίσιμες που ο παπάς θεργεύει την αποσταμένη ελπίδα και που αυτός ο παπάς με το κρυφό σχολείο, από το κρυφό σχολείο, αλλά μετά την πτώση της βασιλεύουσας μέχρι σήμερα κράτησε αναμένη τη δάδα του χριστιανισμού, αυτός ο παπάς που ακούει σκάβοντας το χωράφι να χτυπάει κάποιος νεοκόρος, αν υπάρχει κάποιο παιδάκι στο χωριό, την καμπάνα για το εσπερνό, βγάζει το σκούφο του και πλένει πρόχειρα τα χέρια του για να πάει να κάνει το εσπερνό. Αυτός ο παπάς που σταυρώθηκε, που κάηκε, που κρεμάστηκε στα χρόνια και της Φρουρατίας αλλά και στα χρόνια της κατοχής εδώ, όσοι κρεμάστηκαν, αυτός ο παπάς που διατήρησε με εκείνες τις εικονίτσες που έδινε στα παιδιά και με τα κατεχητικά το λόγο της αληθείας, αυτός ο παπάς έρχεται σήμερα από τους αφεντάδες με τα χρυσά εγκόλπια, με τις μήτρες, με τα ξωτά ράσα, με τα χρηματοκιβώτια, τον έλεγχο στα παγκάρια, τα βουτύγματα ακόμη και των αφιερωμάτων από κάποια μοναστήρια. Αυτός ο παπάς που στις Μητροπόλεις
βλέπει εκεί να γίνουν τα όσα γίνονται στις περισσότερες, έρχεται σήμερα να καταδικάζετε, να κάνετε κατηγορούμενος, να ξυλώνετε αυθαίρετα, και όπως είπαν και οι δύο επιφανείς νομικοί που ήταν εδώ απόψε και ο κύριος Βασιλάκης, ότι η πράξη σε αυτή τη Ιερά Συνόδου, εγώ το Ιεράς, το βάζω και σε εισαγωγικά κάπου αναλόγως τα πρόσωπα που έχει μέσα, δεν με απασχολεί και πολύ, έρχονται λοιπόν να κόψουν το λόγο του Θεού, διότι δεν τους ενδιαφέρει. Είναι συνένοχοι, επιμένω, σε αυτή την επιστράτευση της σοπής, είναι συνένοχοι στη συνθήκη να αποδεχτούμε τη συνθήκη του Σέγγεν, είναι συνένοχοι να αποδεχτούμε το χάραγμα, την ταυτότητα, να αποδεχτούμε ό,τι θέλει η Ευρώπη. Και έτσι η Εκκλησία με τον Παπαφλέσσα, με τον Διάκο, με τον Γρηγόριο τον Πέμπτο, με τον Χρυσόστομο της Σμύρνης, θα υποκύψει και αυτή σε κάποιους ραβινισμούς και σε κάποιες άλλες καταστάσεις οικουμενισμού, τις οποίους δυστυχώς δέχεται και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, πρώην υπολοχαγός του τουρκικού στρατού Βαρθολομαίος. Δεν πειράζει. Η Εκκλησία του Χριστού 2000 χρόνια υπάρχει, αγωνίζεται, βασιλεύει, τη βάζουν στα αποσπάσματα, την κρεμάνε, την φθείρουν, τη σκοφαντούν, αλλά υπάρχει εκεί όρθια και θα υπάρχει όρθια. Αλίμονο εάν η Εκκλησία του Χριστού είχε ανάγκη από τέτοιες αποφάσεις, από έναν μισοπεθαμένο και μισοταρυχευμένο αρχιεπίσκοπο, έτσι ήθελε ο Θεός τα πράγματα, τον οποίον βάζουν να υπογράψει κάποιες αποφάσεις, τον στείλουν με κάποια χάπια εκεί να αρχίσει να λέει, και από κάποιους άλλους δεσποτάδες στη μακρόχρονη ιστορία της. Τότε θα είχε σβήσει, θα είχε περάσει στα αζήτητα. Αυτοί λοιπόν οι δεσποτάδες οι οποίοι υπέγραψαν, και απορώ, επιμένω να απορώ, για τον Ίδρας Πετσών και Αιγίνης, που είναι ένας Άγιος άνθρωπος, κύριο Ιερόθεο, για τους ποικίλους άλλους διατηρώ πολλές επιφυλάξεις. Λοιπόν, αυτοί εδώ, αλίμονο αν λογαριάζονταν από την ιστορία της Εκκλησίας και αλίμονο αν έπαιζαν κάποιο ρόλο, τίποτα. Ξέρετε την όλη τους. Έχετε πάει, έχετε δει στο Ηρώδιο την ορχήστρα τη μεγάλη, είτε τη ΣΕΡΤ είτε κάποια άλλη που μετακαλούν απ' έξω και παίζουν τα όργανα, παίζουν πασαβιόλες, παίζουν τα βιολιά, παίζουν όλοι, και σε κάποια στιγμή σηκώνεται ένα στο τέλος εκεί που είναι, κάθεται ένα οργανάκι μικρό και κάνει του και κάθεται. Αυτό ήταν η παρουσία, ήταν όλοι. Οι τελευταίες τρύπες της φλογέρας είναι όλοι. Είναι μακριά από τον άμβουνα εκείνων που είναι, γι' αυτό κάνει και αυτούς τους δεσποτάδες, γι' αυτό φτιάξαν έτσι την κατάσταση στην Εκκλησία, γι' αυτό διώχνουν τα παιδιά. Κι όμως οι νέοι επιμένουν να πηγαίνουν στην Εκκλησία, να μεταλαμβάνουν, να λένε όχι σε ό,τι προκλητικό βλέπουν. Και αντί να ασχοληθούν, όπως είπε και ο Παπαδημήτρης, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές με τα μεγάλα εθνικά προβλήματα, και αντί να ασχοληθούν με το ξεκαθάρισμα των φακέλων, δεν πάνε κανένα βράδυ στην πλατεία Κουμουνδούρου να δουν τι γίνεται και στα ορειτήρια της Ομόνοιας. Ας πάνε λοιπόν. Κάποτε είχε αναλάβει ο μακαριστός Ιερώνυμος να γίνει το ξεκαθάρισμα. Και αυτό τέλειωσε συνεργούντος βέβαια του Ιωαννίδη με του γαμπρού του Εβραίου την καταγωγή, για να μην φτάνουμε τώρα σε πικρές διαπιστώσεις, για να έρθει ο Σεραφείμ, ο οποίος από το 1974 μέχρι σήμερα, πουλώντας τους πάντες, εξαργυρώνοντας τους πάντες, αλλάζοντας τους πάντες, θα μπορούσε να είχε ορκίσει, αν μπορούσε, και τη συμμορία της Αγκάης, αν είχε φτάσει μέχρι εδώ, ή και τη γυναίκα του Χότζα ακόμα. Φίλοι, φίλες, αντισταθείτε! Αντισταθείτε στην παρακμή! Δεν περνάνε τέτοιες αποφάσεις στον ελληνικό λαό! Και δεν περνάνε οι απαγορεύσεις. Λοιπόν, και τι έγινε? Ήσανε το στόμα τιούνου, του Καλύβα, του Μουλατσιώτη, του Κλούτσου. Ποιος κλείσανε? Θα βγουνε άλλοι. Αλίμονο εάν τέλειωνε η Ορθοδοξία, χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν, στους τρεις αυτούς, εις το Παπαμάξιμο, στο καλό καιρό.
αλίμονο. Θα βγούμε εμείς οι λαϊκοί, οι οποίοι ούτε πετραχύλι μπορεί να μας βάλουν, ούτε επιτίμιο μπορεί να μας κάνουν. Εδώ είναι ο μέγας νομικός και δάσκαλος Βασιλάκης. Θα τους περνάει γενναίες 14, θα τους βάλει μια εκπομπή επί εβδομαδέας βάσης και επί καθημερινής αν χρειαστεί, αναλύοντας ορισμένα πράγματα. Δίπλα μου κάθεται ο βετεράνος δημοσιογραφίας Χρήστος Φρίγελης, έχει και αυτός τους φακέλους του. Παρακάτω ο κύριος Ρίζος. Αλίμονο λοιπόν, εάν θελήσετε εσείς Άγιοι Πατέρες, το Άγιο εγώ το βάζω εισαγωγικών, δεν ισχύει για μένα, ναι, μετά από αυτές τις πράξεις, αλίμονο αν θελήσετε να φημώσετε τους ανθρώπους που καταθέτουν το λόγο της ψυχής, που είναι και λόγος του Θεού. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Από εσάς, προκατόχους, 2.000 χρόνια, το ιερατείον σταυρώθηκε ο Χριστός. Δεν πειράζει. Συνεχίστε. Αλλά θα ξέρετε ότι τη φορά θα βρείτε αντίσταση. Αντίσταση, που μπορεί να πάει πολύ πιο μακριότερα από ό,τι εσείς φαντάζεστε. Καλή σας νύχτα και ο Θεός μαζί σας, αν τον πιστεύετε βέβαια. Γεια σας. Το 1966 εκυκλοφόρησε. Η βιντεοκασέτα της αγωνίστριας Μαρίας Δουράκη που περίμεναν όλοι οι Έλληνες είναι γεγονός. Το συγκλονιστικό ντοκουμέντο με αναφορά τα εγκλήματα της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων που συντελούνται στον πλανήτη Γη είναι τώρα στη διάθεσή σας. Η ταινία που ξεσκεπάζει τα σατανικά σχέδια των νεοταξιτών. Τώρα όλα αυτά σε μία κασέτα διάρκειας 4 ωρών. Η ταινία που πρέπει να μπει σε όλα τα ελληνικά σπίτια. Ο αριθμός του κτίνους 666 και η Ιερά Αποκάλυψης. Διάθεση στα τηλέφωνα 6516 395 και 0740.